Μέρα γιορτής αλλά ζήναμα μνήμης και τιμής για όλους όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία και ελευθερία της Κύπρου. Με δηλώσεις και ανακοινώσεις, υποψήφοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας και αρχηγοί εκπρόσωποι κομμάτων τίμησαν την 62η επέτειο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χρέος μας αταλάντευτο απέναντι στην ίδια μας την ιστορία αποτελεί συνέχιση των προσπάθειών μας σε όλα τα επίπεδα παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια για την επανένωση της πατρίδας μας. Σε αυτό τον αγώνα είμαστε ταγμένοι. Για μια χώρα ελεύθερη όπου όλοι οι πολίτες συσταχαίρουν των δικαιωμάτων και των συνθήκων ασφάλειας, ειρήνης και δημοκρατίας. Η σημερινή επέτειος μας υπενθυμίζει το υπέρτατο χρέος που έχουμε απέναντι στην πατρίδα μας, αλλά και την ανάγκη αναβάθμισης του κύρους και της υπόστασής της σε διεθνές επίπεδο. Η 1η Οκτωβρίου είναι η μέρα που μας θυμίζει το καθήκον προς την πατρίδα μας. Να την παραδώσουμε καλύτερη από αυτή που την πήραμε. Παρά την πολυτάραχη ιστορία μας και την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλά να πετύχουμε για την Κύπρο. Το κράτος μας επιβιώνει υπό την διαρκή απειλή της Τουρκίας και υπό το βάρος μετρίων κυβερνήσεων που δεν αντιλαμβάνονται το προφανές. Ή θα αντισταθούμε ή θα εξαφανιστούμε. Και η μέρα αναστοχασμού για το μέλλον της πατρίδας μας, με φόντο το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό, τις απειλές και τις προκλήσεις της Τουρκίας, αλλά και τις δηλώσεις που έχει κάνει ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ότι η αμοιβαία λύση στο Κυπριακό ξεθοριάζει. Αλλά η σημερινή μέρα είναι και η μέρα υπερηφάνειας, γιατί αυτή η μέρα μας δείχνει πως όταν ο Κυπριακός Ελληνισμός ενεργεί και λειτουργεί με σύνεση, αποφασιστικότητα και πάνω απ' όλα με ενότητα, μπορεί να πετύχει θαύματα. Εμείς σήμερα δεν ξεχνούμε τον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ, χάρη στον οποίο δημιουργήθηκε η σύγχρονη Κυπριακή Δημοκρατία. Στέλνουμε το μήνυμα πως οι Έλληνες της Κύπρου είναι πολύ πιο ισχυροί το 2022. Όλοι ενωμένοι οφείλουμε να υπερασπίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κρατική μας οντότητα. Ας ακολουθήσουμε τη ρίση των προγόνων μας. Ισχύς εν διενώση. Σήμερα τιμούμε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τους τιμούμε, αλλά συνάμα παραδειγματιζόμαστε από τους αγώνες τους. Στόχος θα πρέπει να είναι μια δίκαιη λύση του Κυπριακού, στα πλαίσια της οποίας να είναι η επανένωση της Κύπρου, για να εξευρεθεί όμως τούτη δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ανακοινώσεις και διακηρύξεις με αφορμή τη σημερινή επέτειο της ανεξαρτησίας εξέδωσε το σύνολο των πολιτικών κομμάτων.